κοντά μας τον Τζιάκαλο, τον προπονητή της ΚΑΠΑ 10 του Εγάλεου. Θέλω να δώσεις πρώτα τις ευχές για το 19 και να σου κάνω κάποιες άλλες ερωτήσεις, να μου πεις η δικιά σου τη γνώμη. Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα, ευτυχία, αγάπη και επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλω να μου πεις εκεί που πήγες στο Εγάλεο, αν πραγματικά βρήκες αυτό που όλοι θέλουν, καλό κλίμα. Για μένα το Εγάλεο και στα τμήματα υποδομής ήταν ένα όνειρο, γιατί είμαι Γαλλιώτης, γέννημα θέρμα, υποστηρίζω Εγάλεο. Από εκεί πέρα το Εγάλεο έχει οργάνωση από την πρώτη ομάδα μέχρι και το τελευταίο τμήμα υποδομής τους. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο για τη συνεργασία με αυτό το σωματείο. Έπιασες περίπου γύρω στο Νοέμβριο το τμήμα. Στο Νοέμβριο. Βρήκες υλικό εκεί? Υπήρχε τρομερή οργάνωση, υπήρχε υλικό και σε ό,τι να κάνει σε ποδοσφαιριστές, σε ό,τι να κάνει σε αριθμό ποδοσφαιριστών, αλλά και ό,τι χρειάζεται ένας προπονητής για να μπορεί να δουλέψει σε υλικό από εκεί πέρα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, οι γονείς επεμβαίνουν στο έργο σου? Το Εγάλεο, σαν σωματείο, σαν αρχής, έχει ότι ο προπονητής κάνει τη δουλειά του, από εκεί πέρα η δουλειά τεχνικού διευθυντή, υπάρχει επικοινωνία με τους γονείς και αυτό. Έχει συνδυάσει τα παιδιά αυτά να είναι καλοί μαθητές και ποδοσφαιριστές, είναι στη φιλοσοφία σου? Η φιλοσοφία μου αυτή τη στιγμή είναι και να είναι καλοί μαθητές, να δίνουν βάση δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, από εκεί πέρα να είναι πολύ καλοί φίλαθλοι και από εκεί πέρα, σαν τρίτο, είναι το να βελτιωθεί ατομικά ο καθένας για να γίνει καλός ποδοσφαιριστής. Άρα λοιπόν ρίχνεις ένα βάρος να είναι καλοί άνθρωποι στην κοινωνία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Αν ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στους γονείς, τι θα τους έστελνες για το 19? Πάνω στα παιδιά τους μιλάω και σαν καινούργια χρονιά, για ευχές σας είπες στην αρχή, αλλά τι θα έστελνες σαν μήνυμα στους γονείς για τα παιδιά τους, τι να προσέξουν? Πάνω απ' όλα αυτό που έχω να στείλω εγώ στα μήνυμα σε προπονητές είναι ότι να έχουν εμπιστοσύνη όχι μόνο οι γονείς των παιδιών που είναι στα Εγάλεα, αλλά όλοι οι γονείς που ανήκουν τα παιδιά σε κάποια θέματα υποδομής, να έχουν εμπιστοσύνη στους προπονητές. Και από εκεί και πέρα το έργο του κάθε προπονητή θα φανεί σε βάθος χρόνου σε ό,τι έχει να κάνει στα παιδιά του. Οπότε λοιπόν είσαι πλήρη ευχαριστημένος από τις υποδομές του Εγάλεου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και είσαι σε ένα κλίμα φανταστικό. Είμαστε οικογένεια πάνω απ' όλα. Όλοι οι προπονητές μεταξύ μας, τεχνικός διευθυντής, δηλαδή όλοι. Γονείς, δηλαδή όλοι είμαστε μια ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιάκαλε. Σας ευχόμαστε και εμείς τα καλύτερα για το 19. Να είστε υγιείς εσείς και η οικογένειά σας. Και ό,τι σκέφτεστε και ό,τι ονειρεύεστε, να σας βγει πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ.